ημέρες θάλασσας για τον Πειραιά και σκεφτήκαμε έτσι με την ομάδα του Ζούμε Όμορφα να κάνουμε μια πολύ όμορφη βόλτα μαζί εδώ με το πλήρωμα, με το καπετάνιο, με τα παιδιά, με όλους τους εθελοντές που θέλουν να βοηθήσουν με τον καλύτερο τρόπο να μάθουμε λίγο διαφορετικά τον Πειραιά και να δούμε τις ομορφιές εν πλώ. Ακολουθήστε μας λοιπόν. Ξεκινήσουμε όμως την περιήγηση για να μάθετε όλα αυτά που πρέπει, ειδικά για τον όμορφο τον Πειραιά και για αυτοί που δεν γνωρίζουν τον Πειραιά. Είναι μια πολύ ωραία έτσι ιδέα αυτή η περιήγηση για τις λεπτομέρειες που θα δούμε και θα ακούσουμε σε λίγο. Εμείς όμως πριν ξεκινήσουμε θέλουμε να στείλουμε και να πούμε μια γλυκιά καλησπέρα στα παιδιά που βοήθησαν σε αυτή την περιήγηση εθελοντικά. Ήταν δίπλα μας η γλυκιά μας εγωγό. Να μην αφήσουμε όμως και να μην ξεχάσουμε τα γλυκά μας τα κορίτσια, την Ειρήνη και την Αθηνά, που παρόλο τη δουλειά τους, παρόλο αυτά που είχαν να κάνουν, ήρθαν εθελοντικά στην περιήγηση για να βοηθήσουν τους πειραιώντες και όχι μόνο. Τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Πειραιά, να τους δείξουν με τον δικό τους τρόπο αυτά τα όμορφα μέρη που έχουμε και δεν γνωρίζουμε, κυρίως εν πλώ. Πέρα από αυτά, να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καπετάν Κωνσταντίν. Ο καπετάν Κώστας μας βοήθησε πάρα πολύ με την ομάδα του. Ήταν μαζί και τα παιδιά οι μηχανικοί. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον Μιχάλη και τον άλλο μας το φίλο. Τώρα νομίζω μου ξεφεύγει λιγάκι το όνομα, αλλά το πλήρωμα ήταν εκπληκτικό. Εκπληκτικός και ο καπετάνιος. Φίλος και του θείου, τον δικό μου το θείο, ο οποίος μεγάλος καπετάνιος και εκείνος, αν δεν έχουν δει τα μάτια του όλα αυτά τα όμορφα μέρη που θα δείτε και εσείς σήμερα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την όμορφη περιήγηση για τα μάτια σας μόνο, για να αγαπήσετε ακόμα πιο πολύ τον όμορφο τον Πειραιά μας. Το λιμάνι λοιπόν που βρισκόμαστε, κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν Κάνθερος ή Μέγας Λιμίν. Είχε μεγάλη ανάπτυξη και βοήθησε να καθιερωθεί η ναυτική ηγεμονία της Αθήνας τον 5ο π.Χ. αιώνα. Ιστορικά υπήρξε το πρώτο χειρωμένο λιμάνι στη Μεσόγειο κατά την αρχαιότητα. Καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξή του έπαιξε η απόφαση του ηγέτη της Αθήνας, Θεμιστοκλή, για τη στροφή της πόλης στη θάλασσα. Το 493 π.Χ. με τη δημιουργία έργων οχύρωσης του λιμανιού αλλά και του πολεμικού στόλου, και το αποτέλεσμα αυτών των έργων φάνηκε στην αυμαχία της Σαλαμίνας. Mm.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το λιμάνι στοχοποιήθηκε πολλές φορές, με αποκορύφωμα την καταστροφή του από τον βομβαρδισμό των συμμάχων τον Ιανουάριο του 1944, που ερήμωσε τον Πειραιά και την αποχώρηση των Γερμανών τον Οκτώβριο του 1944 με επιλεγμένες ανδυνάξεις. Το 1947, με την Αμερικανική βοήθεια, κατάφερε να αποκτήσει τη μορφή που είχε πριν τον πόλεμο. Μέρες θάλασσας και βρισκόμαστε στον πανέμορφο Πειραιά, έτοιμοι να σαλπάρουμε και να πάμε σε άλλη γη και σε άλλα μέρη. Αλλά θα δούμε τον Πειραιά. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και θα μας βοηθήσετε σε αυτή την ξενάγηση να δείξουμε τις ομορφιές μας, τις πόλεις μας, γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, τις ημέρες θάλασσας, και ιδιαίτερα με αυτή την πολύ ωραία ξενάγηση, σε αυτή την ωραία ώρα που πέφτει ο ήλιος, να γνωρίσουν όλοι τον Πειραιά από τη θάλασσα, τον Πειραιά αλλιώς, όπως δεν μπορούμε να τον δούμε. Να μου πείτε λιγάκι πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη ξενάγηση. Ναι, είχε ξεκινήσει κάνοντας μία μικρή βόλτα προς τη Σαλαμίνα και είδαμε ότι ο κόσμος δεν ήξερε, δεν έβλεπε τον Πειραιά από τις ακτές του. Και έτσι αποφασίσαμε σιγά σιγά να ξεκινήσει αυτή η ξενάγηση και παράλληλα να την εμπλουτίσουμε με διάφορες πληροφορίες για τον Πειραιά που δεν τον ξέρουν, για να τον μάθουν και για να συνεχίσουν να τον βλέπουν με τα μάτια τα δικά μας. Γιατί είναι κάπου σαν να βλέπεις, σαν να είσαι σε ένα θέατρο όταν μιλάς στον άλλον και του λες να φανταστεί κάποια άλλη εποχή. Τις περιοχές που θα δούμε περιμετρικά του Πειραιά, ποιες θα είναι? Θα ξεκινήσουμε μία μικρή περιήγηση προς τη Δραπετσόνα και την Ψιτάλια, που αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικό και δεν το γνωρίζουν οι πιο πολλοί κάτοικοι της Αττικής, και μετά θα στραφούμε προς την Πειραϊκή, θα πάμε παραλιακά να δούμε τα τείχη, τους όρμους τους μικρούς της Πειραϊκής, τη Φρεατίδα, το Πασαλιμάνι, μετά θα πάμε Τουρκολίμανο και θα φτάσουμε μέχρι κάτω στο Τροκαντερό, ακούγοντας μια χαλαρή μουσική και λέγοντας διάφορα από το παρελθόν και για το μέλλον. Να ξέρετε, δεν θα είμαι καλό παιδί, θα σας πειράζω συνέχεια για να βλέπω τι θα κάνετε και τι θα πείτε. Το θέλουμε αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε λιγάκι για τη συμμετοχή του κόσμου, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολλής. Έχουμε πάρα πολύ συμμετοχή, στεναχωριόμαστε που δεν μπορούμε όλους αυτούς να τους ικανοποιήσουμε. Ελπίζουμε στο μέλλον να μπορέσουμε να κάνουμε πιο συχνά αυτά τα δρομολόγια και θεωρώ ότι για την ανάπτυξη του Πειραιά αυτό το δρομολόγιο θα μπορούσε να το αναλάβει κάποιος, να το έχει μόνιμα. Μία ξενάγηση στα ακρογιάλια της Πειραϊκής, της Δραπετσόνας, στην Κοινοσούρα. Πολύ ωραία ιδέα αυτή. Αυτή η ιδέα θα πρέπει να γίνει πραγματοποιήσιμη. Πολύ ωραία. Ναι, και ειδικά τη στιγμή που θέλουμε να κρατήσουμε τους τουρίστες στην πόλη μας, νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Μια πολύ ωραία ξενάγηση για τον Πειραιά. Ναι, αυτό ακριβώς. Εσείς είστε πειραιώτισσα. Φυσικά, γέννημα θρέμα. Γέννημα θρέμα. Σαν τον Πειραιά, καμία άλλη πόλη. Ναι, φυσικά. Γι' αυτό την αγαπάω και ξέρω να την γνωρίζω στους άλλους μέσα από τα μάτια τα δικά μου. Δεν είμαστε όμως μόνοι μας. Να πούμε ότι έχουμε πολύ ωραίους ανθρώπους γύρω μας που ειδικά εσάς σας βοηθάνε πάρα πολύ. Ναι, φυσικά. Αν δεν ήταν ο καπετάν Γιάννης και το πλήρωμα του Γιώργιος Μπρούφα, αυτή η ωραία ξενάγηση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη διοργάνωση αλλά και κατά τη διάρκεια της ξενάγησης με τις διάφορες παρεμβάσεις που κάνει, γιατί και εγώ είμαι μία εθελόντρια και θέλω τη βοήθεια. Εθελοντικά έχουμε όμως και τα κορίτσια μας. Ναι, ευτυχώς που υπάρχουν ακόμη άτομα που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά, αλλά νομίζω ότι και αυτές περνάνε ωραία. Τους αρέσει αυτή η βόλτα που κάνουμε. Ας πάρουμε λοιπόν μία γεύση και εδώ είμαστε. Θα πούμε κι άλλα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Όμορφος Πειραιάς για τα μάτια σας μόνο. Βρίσκουμε λοιπόν το κτίριο του Σιλό, που κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1920 με αρχές του 1930. Αυτό λοιπόν το κτίριο έγινε για την αποθήκευση σιτηρών από μια γερμανική εταιρεία, γιατί ως τότε τα σιτηρά ξεφορτωνόντουσαν σε τσουβάλια, παρέμειναν στην προβλήτα και έπειτα από την προβλήτα ξαναφορτωνόντουσαν πάλι σε φορτηγά με τη βοήθεια των εργατών και πήγαιναν στους κυλινδρόμυλους.
Ξεκινάμε λοιπόν για ένα υπέροχο ταξίδι, οι μέρες θάλασσας. Θα δείτε πάρα πολλά στην οθόνη σας σήμερα, θα το καταυχαριστηθείτε. Θα δούμε τον Πειραιά με άλλα μάτια, γιατί πραγματικά τον αγαπάμε πάρα με πάρα πολύ. Δεν είμαι μόνη μου όμως, σε λίγο και ο καπετάνιος, ο φίλος μας, ο κύριος Γιάννης, θα μας πει πολλά και όχι μόνο. Οι μέρες θάλασσας λοιπόν 2019, εδώ για τον όμορφο Πειραιά. Εδώ με τον καπετάν Γιάννη θα πούμε πολλά. Πάμε να δούμε και να απολαύσουμε τον Πειραιά. Φτάνουμε τώρα στην Ψιτάλια, ένα έργο που βοήθησε το Σαρονικό να καθαριστεί και να μπορούν οι κάτοικοι να κολυμπούν ξανά. Η Ψιτάλια είναι μικρό νησί του Σαρονικού κόλπου και βρίσκεται ανάμεσα στο λιμάνι του Πειραιά και τη Σαλαμίνα. Φυσικά δεν έχει μόνιμους κατοίκους, ανήκει διοικητικά στο Δήμο του Πειραιά. Στο νησί υπάρχουν εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού των λιμάτων των κατοίκων του νομού Αττικής, που είναι οι μεγαλύτερες της Ευρώπης και από τις μεγαλύτερες του κόσμου. Στην Ψιτάλια υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου, καθώς επίσης ένας μικρός λιμένας και φάρος. Μετά την Επανάσταση του 1821 δημιουργείται ο Δήμος Πειραιά και αποφασίζεται επίνιο της Αθήνας να είναι Πειραιάς και όχι το Φάλιρο. Έτσι λοιπόν στον Πειραιά άρχισαν να σειραίουν νησιώτες από διάφορα νησιά και λιμάνια. Έχουν λοιπόν κατέβει διάφοροι. Μας ήρθαν οι Χιώτες, μας ήρθαν οι Ιδραίοι, ήρθαν οι Μανιάτες που εγκαταστάθηκαν και στην Αγία Σοφία, οι Κουλουριώτες και οι Κρητικοί που εγκαταστάθηκαν στον προφήτη Ηλία και γύρω από την Εκκλησία της Ευαγγελίστριας. Όπως δημιουργείται ακτογραμμή, μας φτιάχνει τρεις κόλπους. Τη σχολή ναυτικών δοκίμων, όπου εκεί βρίσκεται και ο τάφος του Θεμιστοκλή, ο κόλπος Καλαμπάγκας ή τηλέγραφος από το εξοχικό κέντρο που βρισκόταν εκεί και φυσικά συνεχίζουμε στον όρμα Αφροδίτης που φιλοξενεί τον όμιλο αλιέων του Αγίου Νικόλια. Συνεχίζουμε αυτή την όμορφη διαδρομή στο γλυκό μας το Πασαλιμάνι. Είναι το δεύτερο σε μέγεθος λιμάνι του Πειραιά σε σχήμα κυκλικό. Κατά την αρχαιότητα ήταν ο μεγαλύτερος πολεμικός λιμένας της Αθήνας, εκ των τριών Ζέας, Μουνυχίας και Κανθάρου. Να κάτι που δεν το γνώριζα, Λόφος Καστέλας ή Λόφος της Αρχαίας Μουνυχίας. Στην κορυφή του λόφου υπήρχε δεξαμενή νερού για την ίδρυυση όλης της πόλης και παλιότερα η συνοικία ήταν γνωστή και ως συνοικία δεξαμενής. Θα μείνω στα λόγια του καπετάνιου. Ο καπετάνιος λοιπόν πηγαίνει συνέχεια με το πλοίο του
και φεύγει από το λιμάνι του Πειραιά και κατευθύνεται μέχρι τη Σαλαμίνα. Μπορεί βέβαια να συνεχίσει και τα δρομολογιά του, να μας πάει στην Αίγινα, να μας πάει γύρω-γύρω πάλι στη Σαλαμίνα, να κάνει πολλά δρομολόγια. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στο καπεντάνιο ήταν το βλέμμα του στη θάλασσα. Όση ώρα λοιπόν καθίσαμε εκεί πέρα, μας εξιστορούσε πάρα πολλές ιστορίες δικές του και κυρίως πώς ξεκίνησε και μπήκε σε αυτό το επάγγελμα. Πώς ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία, όλα τα όνειρα που είχε, πώς στράφηκε στη θάλασσα και πώς τελικά αγάπησε τόσο μα τόσο πολύ τη θάλασσα. Δεν μένω όμως μόνο εκεί. Αυτό που μου έκανε έτσι τρομερή εντύπωση ήταν τα λόγια που έλεγε για τον πανέμορφο Πειραιά, πόσο πολύ αγαπάει τη θάλασσα του Πειραιά και ότι πραγματικά το ηλιοβασίλεμα, αυτό που βλέπετε κι εσείς, είναι το ωραιότερο που έχει δει ακόμα και από τη Σαντορίνη. Όταν αγαπάς τον Πειραιά και τη θάλασσα, τα βλέπεις όλα τέλεια και πραγματικά έχει δίκιο. Το ηλιοβασίλεμα στον Πειραιά είναι μοναδικό. Αυτό λοιπόν ήταν πανέμορφη περιήγηση σε όλο το Πειραιά κάναμε σήμερα. Για τα μάτια σας μόνο. Εσείς που μας χάσατε θα μας ξαναδείτε και σε επαναλήψεις σε όλη την Ελλάδα, Αμερική, Καναδά, παντού. Η εκπομπή μας παίζει σε 32 κανάλια σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ για τη δική σας την αγάπη. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και εσείς να ζείτε όμορφα μαζί μας.